διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ποιότητα και αποτελούν μπουτίκ φεστιβάλ, δεν γνωρίζω να υπάρχουν. Υπάρχει μόνο το Beyond Borders. Είναι ένα μπουτίκ φεστιβάλ που δεν επικεντρώνεται στην ποσότητα, επικεντρώνεται και επιμένει στην ποιότητα. Έχουμε άνοδο και στα βραβεία που δίνει κάθε χρόνο το φεστιβάλ. Νομίζω είναι 11 φέτος στα βραβεία. Και το πιο σημαντικό, ίσως απ' όλα, είναι ότι βρήκαμε συνοδοιπόρους. Ένας τέτοιος συνοδοιπόρος είναι η Μαριάννα Οικονόμου, που ήρθε, μας πίστεψε, και οι ξένοι φίλοι μας, όπως ο επικεφαλής του Φιπρέσι, ο Κλάους Έντερ. Πολύ μεγάλη τιμή να έρθει στο Καστελόριζο και με δική του εισήγηση να θεσμοθετηθεί και ένα βραβείο Φιπρέσι. Σας θυμίζω ότι τα βραβεία Φιπρέσι δίνονται στα πολύ μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου και μόνο όταν πληρούν κάποια κριτήρια ποιότητας. Φέτος θα είναι η καλύτερη έκδοση του φεστιβάλ, γιατί οι ταινίες μικρού μήκους φύγανε από το επίσημο διαγωνιστικό, πήγανε σε ξεχωριστή σκηνή με άλλους κριτές, με άλλη κριτική επιτροπή. Όλα αυτά με τις συμβουλές του Μισελ Νόλ, πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα φτάσουμε τα διεθνή στάνταρ των καλύτερων φεστιβάλ του κόσμου και γιατί όχι και να τα ξεπεράσουμε. So we all need to be ready in the symbolic sense to go beyond the borders of what we have learned so far and be ready to change. And documentary for me is a wonderful tool to operate, to help us to reflect what the realities are in which we live and to reflect upon them and to find solutions of where we go, how we go, and where we go from here. So all this was in this funny little double word, Beyond Borders. And I've been able to help Irini and her wonderful team over the last 8 years. And I have dedicated myself to do this for another 52 years. Now, that brings me then to be 132 years of age. And I think that will be a very new way to approach a documentary festival, because I don't know any festival that has an international advisor of that age. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τα φετινά μέλη της επιτροπής του διαγωνιστικού τμήματος. Είναι ο Wolfgang Bergmann, ο διευθυντής του Arte Γερμανίας, που είναι ο πρόεδρος της επιτροπής. Η Carlin Jurczyk, δεν ξέρω αν τα προφέρω σωστά. Σκηνοθέτρια ακαδημαϊκός, ο Σταύρος Παπαγεωργίου, σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του IAE Cyprus Film Festival, Jordan Patterson, σκηνοθέτης παραγωγός. Στην κριτική επιτροπή Φιπρέσι συμμετέχουν οι κριτικοί Senem Erdin από την Τουρκία, David Magnisi, συνεκρίτικα Ιταλία, Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, όλοι το ξέρετε, ενώ η κριτική επιτροπή του Μίκρο αποτελείται από τους Peter Ahrens, υπεύθυνο του προγράμματος Ιστορίας και Επιστήμης ZDF, πρόεδρο της επιτροπής, Pellin Esmer, σκηνοθέτρια, Marcin Malatinsky, ακαδημαϊκό παραγωγό, Αφροδίτη Καϊράκη, ακαδημαϊκό, και Πάνω Δραμή, σκηνοθέτη, καθηγητή κινηματογράφου. Beyond Borders is connected to Castellorizo. Not only to the beauty and the magic of this wonderful place, but also, at least when I was there, I felt that history is present. The whole festival, Beyond Borders and the wonderful island, somehow provoke us to better see reality. And this is something which you cannot say about a lot of festivals. It's simply one of the wonderful characteristics of this festival. Το Καστελόριζο για μας τους διοργανωτές συμβολίζει την ίδια την Ελλάδα. Αυτό που είναι η Ελλάδα. Είναι δηλαδή το μετέχμιο. Είναι Ανατολή και Δύση. Δεν συμφωνώ ότι ανήκουμε στη Δύση. Ανήκουμε και στη Δύση. Πάντα ανήκαμε από την εποχή του Ομήρου. Είμαστε Ανατολή και Δύση. Είναι
είναι η δική μας ιδιαιτερότητα, αν θέλετε. Φέτος, λοιπόν, από τις 835 ταινίες, δύο προκριματικές επιτροπές επέλεξαν τα καλύτερα 24 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, τα καλύτερα 24 να διαγωνιστούν. Τα βραβεία αυτών τα δίνει κατά κύριο λόγο το ZDF, με εισήγηση, το ZDF είναι η ΕΡΤ της Γερμανίας, με εισήγηση του ZDF αποσπάστηκε από το κυρίως διαγωνιστικό τμήμα οι ταινίες μικρού μήκους. Κατά τα διεθνή πρότυπα, όπως μου λένε οι ειδικοί μέντορές μου. Έτσι μου λένε και τους ακούω. Άρα, τα μίκρο έχουν δική τους κριτική επιτροπή, δικά τους βραβεία, δική τους ξεχωριστή σκηνή και θα διαγωνιστούν 24 ταινίες. Από τις 835 επέλεξε πάλι η προκριματική επιτροπή, άλλη προκριματική επιτροπή αυτή, τις καλύτερες 18 να διαγωνιστούν. Είναι ταινίες μεσαίου και μεγάλου μήκους και σε 6 μέρες δεν χωράνε δυστυχώς περισσότερες. Αυτές οι 18, εφ' εξής θα είναι κάθε χρόνο 18, μεσαίου και μεγάλου μήκους. Η ιδιαιτερότητα αυτού του φεστιβάλ έχει να κάνει με δύο πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι ότι πρωταγωνιστεί το ίδιο το Καστελόριζο, και το δεύτερο είναι πάρα πολύ επιτυχημένος τίτλος του, που είναι Beyond Borders, γιατί είναι ακριβώς αυτή η φιλοσοφία αυτού του φεστιβάλ. Και μας ήρθαν γύρω στα πάνω από 800 ντοκιμαντέρ σήμερα, φέτος. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Εγώ ήμουν σε μία από τις επιτροπές και το βασικό κριτήριο από τη δική μου τη μεριά ήταν να δω ποιες ταινίες θα μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτή τη φιλοσοφία, η οποία τι είναι, δεν είναι η κυριολεκτική έννοια και η γεωγραφική έννοια του Beyond Borders, είναι να βρει κανείς μια ανθρώπινη διάσταση που να μπορέσει να ξεπεράσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που έχουμε και να μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό τόπο μέσα στη διαφορετικότητά μας. Η ουσία του οργανισμού είναι το ανοιχτό βλέμμα, οπότε για μας ένας αφαιρετικός σχεδιασμός ενός ματιού. Όπως βλέπουμε αριστερά στην οθόνη, ο αφαιρετικός σχεδιασμός αριστερά ενός ματιού και το αρχίγραμμα από την λέξη Καστελόριζο, τον τόπο διεξαγωγής, το κάπα που αντικαθιστά την κόρη του ματιού, δημιουργεί την ουσία του συμβόλου που εμπερικλεί το λογότυπο. Το ανοιχτό βλέμμα της φιλοσοφίας του ίδιου οργανισμού. Το Beyond Borders είναι το λεκτικό, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει το λογότυπό μας, το οποίο το έχουμε αποτυπώσει με την γραμματοσειρά Garamond, μια ιστορική γραμματοσειρά με βάθος και ουσία σχεδιασμένη το 19ο αιώνα, που αποτυπώνεται συνήθως σε βιβλία και εκδόσεις και έχει αναφορά στα χειρόγραφα. Άρα όλη αυτή η ιστορική του σημασία έρχεται να κουμπώσει και να δείξει ακόμη περισσότερη όλη την φιλοσοφία του λογοτύπου. Έτσι λοιπόν, ο συνδυασμός του λογοτύπου και του συμβόλου και του λεκτικού στην πραγματικότητα αντικατοπτρίζει την γεφύρωση των πολιτισμών που αντιπροσωπεύει και στοχεύει το ίδιο το φεστιβάλ, κοιτώντας τόσο με ματιές προς το παρελθόν, αλλά πάντα έχοντας το βλέμμα του προς τον ορίζοντα και το μέλλον.